Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν τα νέα ταμεία στην οδό Αβέροφτη τη Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευση και Αποχέτευση Ιωαννίνων. Οι εργασίε έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο τα νέα ταμεία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία. Άλλωστε, στο παλιό κτίριο όπου στεγαζόταν η ΔΕΙΑΗ, πρωτού μετακομίσει στη Ριζάριο Πολιτεία, αναμένεται να μεταφερθούν οι υπηρεσίε του Κέντρου Εξυπηρέτηση Πολιτών, τα γνωστά δηλαδή ΚΕΠ. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο τη Δημοτική Επιχείρηση, Μάκη Χρυσοστόμου, οι εργασίε έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο κάποια διαδικαστικά θέματα που και αυτά θα τακτοποιηθούν. Τα νέα ταμεία τη επιχείρηση αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μετά τις 14 Νοεμβρίου. Στόχος, όπως είπε ο κ. Χρυσοστόμου, είναι να υπάρχουν 4 εργαζόμενοι στα ταμεία και ένας ακόμη που θα βοηθάει συνολικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών που δεν μπορούν να έρθουν στα γραφεία στη Ριζάριο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου. Ενώ στο μεταξύ οι ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών συνεχίζονται κανονικά και η πρόθεση της επιχείρησης είναι να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους καταναλωτές που επιλέγουν να πληρώσουν με αυτόν τον τρόπο τους λογαριασμούς στη ΔΕΙΑΗ. Είναι έτοιμα σχεδόν, κάτι λεπτομέρειες μας έχουν μείνει, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο το άλλο, θα μεταφερθούμε ώστε από την Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα νέα ταμεία της ΔΕΙΑΗ. Ο σκοπός των νέων ταμείων είναι να είναι πιο καλέσθητα, να εξυπηρετούν καλύτερα τον κόσμο, να μπούμε σε μια διαφορετική λογική της ΔΕΙΑΗ και πιστεύουμε να φύγουν και οι ουρές από τα ταμεία. Πόσα άτομα είπαμε θα πάνε εκεί πέρα, θα μεταφερθούν στην αρχή, πόσοι υπάλληλοι? Ο σκοπός μας είναι να πάνε 5 άτομα, 4 ταμείες και ένας που να βοηθάει τους ταμείες. Το οποίο θα λειτουργεί και σαν εξυπηρέτηση πολιτών? Θα λειτουργεί και σαν εξυπηρέτηση. Δηλαδή, ό,τι διαδικασίες χρειάζεται ο πολίτης και δεν θέλει να έρθει στη Ριζάριο Πολιτεία, που είναι η έδρα μας σήμερα, θα μπορεί να παίρνει κάποιες λεπτομέρειες από τα ταμεία της ΔΕΙΑΗ που θα είναι στο κέντρο. Και βέβαια, συνεχίζετε να προωθείτε την πληρωμή μέσω email, μέσω δηλαδή ηλεκτρονικού e-banking. Ναι, από τον καινούριο χρόνο, τώρα με το καινούριο πληροφοριακό σύστημα που έχουμε και την καταγραφή που θα γίνει και με την καινούργια ιστοσελίδα που θα φέρουμε στο ΔΣ της ΔΕΙΑΗ σε λίγο καιρό και θα φτιάξουμε, θα ζητήσουμε από τους πολίτες να περάσουν τα email τους, τα κινητά τους τηλέφωνα και όλα τα στοιχεία που έχουν, ώστε να δώσουμε και κίνητρα στους πολίτες να έχουν κάποια έκπτωση στους λογαριασμούς τους, ώστε να δέχονται τους λογαριασμούς από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα φτιάξει η ΔΕΙΑΗ, το κόστος της ΔΕΙΑΗ να πέσει από όλη τη γραφειοκρατία που υπάρχει και να μπορέσουμε να δώσουμε και μείωση στο νερό που έχουμε υποσχεθεί εδώ και καιρό. Τέλος, σημαντικές ειδήσεις αναμένεται να προκύψουν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη ΔΕΙΑΗ. Έπειτα από αρκετό διάστημα, η Δημοτική Αρχή φέρνει απόψε προς συζήτηση το θέμα, ώστε να ενημερωθεί το Σώμα για όλα όσα έχουν γίνει αλλά και για την κατάσταση της επιχείρησης. Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, το αίτημα δεν ήταν μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά και του ιδίου του Προέδρου και Δημάρχου Θωμά Μπέγκα. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο, μετά τις τροποποιήσεις στον οργανισμό αλλά και τις τελευταίες αλλαγές, και εφόσον μαζεύτηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, είναι πλέον σε θέση να παρουσιάσουν απόψε τα και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που αναμένεται να τεθούν. Το αίτημα δεν ήταν μόνο της αντιπολίτευσης. Εμείς, ο κ. Μπέγκας το είχε προτείνει, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών. Το αίτημα της αντιπολίτευσης ήταν να το φέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά για να φέρουμε ένα αίτημα, το να συζητήσουμε χωρίς να υπάρχει ουσία, δεν ήταν σωστό. Τώρα που είμαστε έτοιμοι, με την αλλαγή του καινούριου οργανισμού και με όλα τα στοιχεία πλέον που έχουμε της ΔΕΙΑΗ, και μπορούμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις που θα μας θέσουν η αντιπολίτευση. Σήμερα ήρθε και είμαστε έτοιμοι και όριμοι για να φέρουμε αυτό το θέμα. Είστε για μαραθώνιο δηλαδή απόψε, κύριε Χρυσοστόμου? Είμαστε για μαραθώνιο. Ετοιμαζόμαστε, γράφουμε και πρέπει να εξηγήσουμε όλα τα προβλήματα που έχει η ΔΕΙΑΗ.